Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και σας καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky. Μια τραγωδία που στο άκουσμά της προκλήθηκε σοκ στην ελληνική κοινωνία, εκτελήχθηκε τις πρωινές ώρες στην περιοχή της Νέας Ερυθρέας. Δύο εργαζόμενοι σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στην περιοχή δέχτηκαν ξαφνικά επίθεση από 40χρονο κάτοικο από τον μπαλκόνι, το οποίο άρχισε να τους πυροβολεί. Δυστυχώς είχαμε την τραγική κατάληξη, γιατί οι δύο άντρες τραυματίστηκαν. Ο ένας εκ των δύο 43 χρονών, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να καταλήξει, ενώ ο άλλος νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος. Ένας 43χρονος εργαζόμενος νεκρός και ένας ακόμα τραυματίας σε σοβαρή κατάσταση είναι ο απολογισμός της δράσης ενός διαταραγμένου 40χρονου στην Νέα Ερυθρέα. Ο δράστης πυροβόλησε εναντίον των δύο υπαλλήλων εταιρείας φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι τον έβαλε ο σατανάς να το κάνει. Το πρωτοφανές αυτό περιστατικό συνέβη στην οδό Τατοίου, σημαίνοντας συναγερμό στην αστυνομία, μέλη της οποίας έσπευσαν αμέσως στο σημείο και απέτρεψαν τα χειρότερα. Ο δράστης άδειασε το όπλο του πάνω στους δύο υπαλλήλους και αμέσως μετά πήγε στο σπίτι του, το γέμισε και πάλι με σφαίρες και επέστρεψε για να συνεχίσει το αποτροπείο έργο του. Είδα, άκουσα πυροβολισμούς. Θα ήταν περίπου 10 η ώρα, 10 παρατέταρτο, ακούω επανειλημμένους πυροβολισμούς, 6-7. Αμέσως κατεβαίνω κάτω και βλέπω, το είδα από πάνω, έναν άνθρωπο να είναι πεσμένος κάτω και να φωνάζει βοήθεια, πεθαίνω, και ένας άλλος να επικαλείται πιο ελαφρά χτυπημένος. Και αυτό τι ήταν τώρα? Είχε πυροβοληθεί ο άνθρωπος στο θώρακο και στην κοιλιά με 6-7 πυροβολισμούς περίπου. Δεν ξέρω τι όπλο ήταν, ούτε ο δράστης δεν φάνηκε. Οι αστυνομικοί βρέθηκαν πολύ γρήγορα στο σημείο, εντόπισαν τον δράστη πριν επαναλάβει τους πυροβολισμούς. Ο 40χρονος, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία της αστυνομίας, επέστρεψε στο σπίτι του, άφησε το όπλο στην πιλωτή και ανέβηκε στην ταράτσα. Εκεί τον εντόπισαν οι αστυνομικοί, στους οποίους είπε: «Με έχουν δέσει με μαύρη μαγεία. Με έβαλε ο σατανάς να το κάνω». Και παραδόθηκε δίχως να προβάλλει αντίσταση. Μέσα στο σπίτι του βρέθηκαν και άλλα όπλα και σπαθιά, ενώ στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρίο. Στο σπίτι βρισκόταν και η κατάκητη μητέρα του. Ένας νεκρός και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός συμπλοκής που καταγράφηκε το βράδυ στο πέρασμα. Από τους 8 τραυματίες, 7 είναι αστυνομικοί. Είχαμε καταδίωξη από άντρες της ομάδας Δίας, οι οποίοι ξεκίνησαν από την περιοχή του Ρέντι να καταδιώκουν ύποπτο όχημα, το οποίο δεν σταμάτησε. Με τους επιβάτες να ανοίγουν πυρ κατά των αστυνομικών και να τους διεμβολίζουν τις μηχανές, τις οποίες προσπαθούσαν οι άντρες της ομάδας Δίας να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Οι 7 αστυνομικοί, οι οποίοι συμμετείχαν στην καταδίωξη, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και τη Δευτέρα θα οδηγηθούν στον ανακριτή. Ένα αποκαλυπτικό βίντεο βγήκε στη δημοσιότητα από την καταδίωξη και την ένοπλη συμπλοκή στους δρόμους του Περάματος, που είχε σαν συνέπεια το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 8, μεταξύ τους και 7 αστυνομικών. Άκουσα φασαρία, βγήκα έξω να δω τι έγινε και ήταν ένα Hyundai άσπρο με 3 επιβάτες μέσα, το οποίο προσπαθούσε να διαφύγει από την ομάδα Δίας. Βγήκα και είδα ότι καταδίωκαν 3 άτομα. Τον έναν τον κρίξαν μέσα στο τέτοιο, δεν ξέρω αν τραυματίσαν, τον σκοτώσαν, δεν πήγα κοντά στο σημείο. Τραυματιστήκαν γύρω στους 6-7 αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός είναι ο 20χρονος οδηγός του οχήματος, ο οποίος είναι Ρωμά και σε σημασμένος για κλοπές. Το δεύτερο άτομο που βρισκόταν στο όχημα και έχει τραυματιστεί δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί, ενώ το τρίτο έχει διαφύγει και αναζητείται. Δεν μπορούσε να φύγει και έκανε ανάποδα για να γυρίσει και εκείνη τη στιγμή εμβόλυσε 2 μηχανές της ομάδας Δίας. Και πήγε να γυρίσει για να φύγει προς τα κάτω, χτύπησε τους άλλους 2. Ο πέμπτος με τη μηχανή μπήκε εδώ μέσα για να μην χτυπήσει. Και εκείνη τη στιγμή άρχισαν οι πυροβολισμοί. Στο βίντεο ακούγονται οι σιρήνες των περιπολικών που καταδιώκουν το λευκό αυτοκίνητο, καθώς και οι πυροβολισμοί που ακολούθησαν. Παράλληλα, ο κόσμος τρέχει στους δρόμους για να καλυφθεί από τα πυρά. Περιπολικά, ένα αυτοκίνητο ήταν οριζόντια στο δρόμο, μάλλον ήταν το κλεμμένο που λένε. Ένας ήταν νεκρός κάτω και άλλος ένας και φάει 3 σφαίρες. Ήρθαν 100 μηχανές περίπου και
καμιά πενταριά αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, στην περιοχή του Αγίου Ανιρέντη εντοπίστηκε από ομάδα Δίας όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα και έφερε σπασμένο φινιστρίνι. Εικόνα που παραμπέμπει σε διάρρηξη. Το όχημα στη θεία των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε. Η πρόθεσή τους ήταν να χτυπήσουν τους αστυνομικούς για να διαφύγουν. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε εκ νέου στην περιοχή του Εγάλεο και οι αστυνομικοί το ακολούθησαν μέχρι την περιοχή του Περάματος. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, οι δράστες εμβόλυσαν 5 μηχανές της ομάδας Δίας, τραυματίζοντας συνολικά 7 αστυνομικούς. Ο δράστης πιθανόν έφυγε από αυτή εδώ την ανηφόρα, διότι καθόμασταν εμείς από αυτή την πλευρά, δεν έφυγε από εκεί. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση όπλου, επιχειρώντας να κινητοποιήσουν το όχημα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον τραυματισμό ενός εκ των επιβενόντων, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Το τρίτο άτομο που επέβαινε στο όχημα διέφυγε και αναζητείται. Η περιοχή μας είναι ήσυχη. Και ξαφνικά βλέπουμε το Far West έγινε εδώ. Όπως προέκυψε, το όχημα είχε κλαπεί λίγο νωρίτερα από την περιοχή του Αγίου Ανιρέντη. Και από αυτές τις δύσκολες ειδήσεις μας θυμίζουν δυστυχώς πόσο άγρια έχει γίνει η καθημερινότητά μας, να περάσουμε στο πολιτικό σκηνικό και στο θέμα των ημερών, την εκλογή της νέας ηγεσίας του Κίνημα Αλλαγής. Έχουμε κοντά μας, τον καλωσορίζουμε και τον ευχαριστούμε με τις ευχές μας για καλή επιτυχία και προσωπική, αλλά νομίζω κυρίως το εγχείρημα αυτής της προσπάθειας, τον Παύλο Χριστίδη, τον νεότερο υποψήφιο. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Οικονομίδη, για την πρόταση και για τη φιλοξενία στο φιλόξενο κανάλι σας. Και νομίζω ότι όντας ένας άνθρωπος ο οποίος ζω στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή του Μεταξουργείου, θέλω να σας πω ότι αυτές οι εικόνες είναι εικόνες οι οποίες δεν μου κάνουν εντύπωση. Είναι εικόνες οι οποίες τις βλέπουμε αρκετά συχνά. Είναι εικόνες οι οποίες δημιουργούν τεράστιο προβληματισμό. Και εικόνες οι οποίες παρά την ενεργητική παρουσία της αστυνομίας σε πολλά διαφορετικά μέρη της Αθήνας ταυτόχρονα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το μέγεθος του προβλήματος. Θα θυμάστε ότι τις τελευταίες 15 μέρες έχουμε πολλά αντίστοιχα περιστατικά στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν και αλλού αντίστοιχα. Επομένως, πρέπει να δούμε τι γίνεται. Εμείς έχουμε επισημάνει πολύ καιρό τα προβλήματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια και νομίζω ότι αυτά αφορούν την ποιότητα ζωής κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδας. Η ασφάλεια είναι συστατικό κομμάτι της ποιότητας ζωής μας και επομένως η προστασία του πολίτη για εμάς και για εμένα προσωπικά, έχοντας συζητήσει πάρα πολλές φορές και με τους αστυνομικούς αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι είναι στο δρόμο και περνάνε εξαιρετικά δύσκολα, καταλαβαίνω ότι χρειάζεται ένα νέο σχεδιασμό. Και αυτόν τον νέο σχεδιασμό η παράταξή μας, η οποία είναι μια παράταξη που σέβεται ανθρώπινα δικαιώματα αλλά αντιλαμβάνεται και την ανάγκη προστασίας του πολίτη, θα την κάνει πράξη. Αυτό θα είναι ένα βασικό σκέλος της δικιάς μου υποψηφιότητας όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό. Είστε και ο νεότερος υποψήφιος από την νεότερη γενιά. Ένας νέος άνθρωπος κατοικείται, όπως είπατε, και στο κέντρο της Αθήνας. Βιώνετε ό,τι βιώνουμε όλοι στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, στο Λεκανοπέδιο. Νομίζω ότι έχουμε γενικά την αίσθηση ότι και λόγω της πανδημίας αυτών των 1,5 χρόνων ξεχάσαμε ζητήματα καθημερινότητας τα οποία προφανώς κληρονομήσαμε από τη δεκαετή κρίση των μνημονίων και μάλλον μας έρχονται μπροστά. Έχετε και ένα διαφορετικό λόγο σαν κίνημα αλλαγής, λόγω και του κοινού στο οποίο απευθύνεστε. Έχω ακούσει και επίμονα το λέτε και εμένα αυτό με κάνει και να είμαι λίγο περισσότερο αισιόδοξος ότι ο στόχος σας είναι να φέρετε και περισσότερους πολίτες στον κόσμο, αλλά κυρίως να καταφέρουμε, ενώ το πολιτικό σύστημα ευρύτερο, όχι μόνο το κίνημα αλλαγής, να κινητροδοτήσει και λίγο τη συμμετοχή νέων ανθρώπων στα κοινά. Είναι όπως ακριβώς το λέτε, διότι βλέπουμε ότι πάνω από 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή γυρνάνε την πλάτη τους στην πολιτική διαδικασία. Και υπάρχει το δεδομένο ότι η Βουλή και τα πολιτικά κόμματα είναι από τους θεσμούς τους χαμηλότερους σε αξιοπιστία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να αλλάξει. Είναι κάτι για το οποίο πάντοτε ενδιαφερόμουν να αλλάξει και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι το πρώτο το οποίο πρέπει να στοχεύσουμε είναι να ακούσουμε τους συμπολίτες μας. Πολλές φορές οι πολιτικοί, το έχω συναντήσει και ο ίδιος τα τελευταία χρόνια, μιλάνε με τον εαυτό τους στον καθρέφτη και νομίζουν κιόλας ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια. Αυτό είναι ένα λάθος και αυτό είναι που διώχνει τον καθημερινό πολίτη από την ενασχόλησή του από την πολιτική. Άρα χρειάζεται ένα restart στο κομμάτι πολιτικής, τις σχέσεις που εκεί θα διαμορφωθεί, να ακούσουμε τι λένε οι πολίτες και να δώσουμε λύσεις τώρα στις πολύ μεγάλες οικονομικές ανισότητες, στην ποιότητα ζωής η οποία είναι πολύ χαμηλά, στον εξαφανισμένο ελεύθερο χρόνο που αφορά κάθε γενιά γύρω μας, στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ονειρευτούμε μια καλύτερη ζωή. Διότι τα τελευταία 10 χρόνια
αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλη κρίση. Αυτό δημιουργεί τεράστια ζητήματα στην καθημερινότητά μας. Χτυπά κατά κόρον την υγεία μας, σωματική και ψυχολογική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο χρήζει άμεσης απάντησης. Πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερους ευτυχισμένους ανθρώπους. Πρέπει να βλέπουμε τους ανθρώπους γύρω μας ως ένα κεφάλαιο πάνω στο οποίο μπορούμε να επενδύσουμε, όχι μόνο όταν αυτοί εργάζονται, αλλά όταν και αυτοί ξεκουράζονται, όταν ψυχαγωγούνται για να είναι αποδοτικοί στο χώρο της δουλειάς τους. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση εγώ θα αναπτύξω μια σειρά προτάσεων όλο το επόμενο διάστημα για να δώσουμε τα όνειρα σε κάθε Έλληνα πολίτη και να τα κάνουμε και πράξη τα όνειρά μας, γιατί αυτό είναι στο δικό μας χέρι. Επειδή μιλήσαμε και για όνειρα, να σταθούμε και λίγο στον πρόεδρο Ομπάμα, έναν από τους πολιτικούς οι οποίοι εξέφρασαν οραματικές πρωτοβουλίες συνολικά για την ανθρωπότητα. Θυμάμαι ότι στην τελευταία του παρουσία στη χώρα μας, λίγο πριν παραδώσει την σκητάλη της Αμερικανικής Προεδρίας στον πρόεδρο Τραμπ, μας είχε ξαναθυμίσει, ακριβώς επειδή ήθελε να εστιάσει και στην αρχαία ελληνική γραμματεία και το τι κληρονομήσαμε εμείς στον δυτικό πολιτισμό, την έννοια του πολίτη, βασικά του ενεργού πολίτη. Είστε καινούς άνθρωπος, είσαστε πάρα πολλά χρόνια παρά τη νεότητα στο κίνημα αλλαγής, σε ζωηρές και πολιτικά πρωταγωνιστικές θέσεις. Έχετε δει λοιπόν, νομίζω, ότι αυτή τη δεκαετία αρκετοί ενεργοί πολίτες επέλεξαν να απέχουν από τα κοινά κενό στο κομμάτι της εκλογικής διαδικασίας. Με τα προφανή, νομίζω, δυστυχή αποτελέσματα για όλους μας. Φαντάζομαι βεβαίως ότι αυτό είναι μια κουβέντα της επόμενης ημέρας, ανάλογα και με το αφήγημα και τη στρατηγική στην οποία θα καταλήξει εκείνος ο οποίος θα κερδίσει αυτή τη μάχη. Αλλά επειδή είσαστε όλοι συμμέτοχοι στην διαμόρφωση ενός κοινού μέλλοντος, υπάρχουν, γιατί εσείς συνομιλείτε και με νέους ανθρώπους της γενιάς σας, υπάρχουν μεθοδολογίες που δεν έχουμε μέχρι τώρα σκεφτεί, δεν έχουν εφαρμοστεί, ώστε να ξαναφέρεις ανθρώπους, και δεν εννοώ μόνο νέους, κάθε ηλικίας, να τους κινήσεις μέσα τους εκ νέου το ενδιαφέρον για τα κοινά, ότι όλο αυτό δεν είναι λύση η αποχή. Ναι. Κύριε Οικονομίδη, ήμουν παρόν στην ομιλία του Πρόεδρου Ομπάμα, στην τελευταία ομιλία που είχε κάνει στο Σταύρος Νιάρχος, και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θυμάμαι την ομιλία του για τα πρωτεία της δημοκρατίας και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δούμε τον πολίτη και στην ευρωπαϊκή και στη διεθνή του διάσταση, νομίζω στο παγκόσμιο χωριό, και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δώσουμε έμφαση στην καταπολέμηση των ανισοτήτων σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Από εκεί και πέρα θέλω να σας μιλήσω για αυτό το οποίο βιώνω εγώ τα τελευταία χρόνια και αυτό το οποίο βιώνω και τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν τόσες δεκάδες κανάλια μέσα από τα οποία μπορούμε να αναπτύξουμε επαφές και σχέσεις με τους καθημερινούς πολίτες, που εμένα πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει και η επαφή την οποία έχω από τα παραδοσιακά μέσα, όπως είναι τα τηλέφωνα, όπως είναι τα emails, αλλά φυσικά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχει τεράστια ροή και προσφορά ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν μια υποψηφιότητα, την οποία αποφάσισα, αφότου αποσύρθηκε από την κούρσα η Φόφη Γεννηματά, και μέσα σε 4 μέρες κατάφερε να συγκεντρώσει 7.000 υποστηρικτές. Αυτή η μαγιά, μαζί με ό,τι συγκέντρωσαν και οι υπόλοιποι συνυποψήφοι, είναι η καλύτερη εγγύηση ότι μπορούμε να ξαναδώσουμε το πρωτείο της δημοκρατίας μέσα από την σοσιαλδημοκρατία, μέσα από την κεντροαριστερά, αν θέλετε, μέσα από τις ιδέες και τις αξίες οι οποίες άλλαξαν και την Ευρώπη με τα πολεμικά, να δώσουμε ξανά μια προοπτική για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Αυτό γίνεται μόνο συμμετοχικά. Δεν μπορεί να γίνει πίσω από κλειστές πόρτες, μέσα σε λόμπι τα οποία δεν αφορούν τους πολίτες, αλλά αφορούν μόνο τα συμφέροντα λίγων. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι σήμερα που μιλάμε, το 60% της ελληνικής κοινωνίας έχει εισόδημα μέχρι 1.000 ευρώ, το υπόλοιπο 30% μέχρι 2.000 ευρώ, και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δημιουργεί τεράστιες αδικίες. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι επίσης της ελληνικής κοινωνίας βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας, περίπου το 25%. Η δικιά μου λοιπόν υποψηφιότητα θέλει να εκφράσει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται μια διαφορετική φωνή, μια φρεσκάδα και μια ορμή για να αλλάξουν τα πράγματα στη Βουλή και να συζητήσουμε τα πραγματικά θέματα και όχι τσιτάτα και ατάκες οι οποίες μπορεί να παίζουν εύκολα, αλλά στο τέλος πολύ μικρή σημασία έχουν για τη ζωή μας. Καταλαβαίνω επίσης ότι ένα μεγάλο θεμελιώδες, θα έλεγα, στοίχημα για όλους σας, όλους τους υποψήφιους, είναι να καταφέρετε να φέρετε στην κάλπη μεγάλο αριθμό πολιτών οι οποίοι θα ενδιαφερθούν για το γίγνεσθε του κινήματος αλλαγής και να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Επειδή πλέον έχουμε την εμπειρία και από αντίστοιχες εκλογικές αναμετρήσεις σε άλλα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία, σε εσάς,
παλαιότερα με το ως Πασόκ πλέον, πριν το κίνημα αλλαγής δηλαδή. Νομίζω ότι έχει καταγραφεί ότι υπάρχει προεκλογικά ένα ενδιαφέρον από αυτό το οποίο λέμε φίλους ή κάποιους που μπορεί να το βλέπουν θετικά το εγχείρημα. Συμμετέχουν, φτάνουν στην κάλπη, ψηφίζουν, ασκούν με κάποιον τρόπο για ένα μικρό χρονικό διάστημα τα δικαιώματα του μέλους. Και μετά ουσιαστικά απονευρώνονται. Δηλαδή, όλους αυτούς τους χάνουμε. Δεν υπάρχει μια μαγιά ενεργούς κοινωνικής βάσης, την οποία μπορείς να την πάρεις και να ταξιδέψεις μαζί της μέχρι τις επόμενες εκλογές. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό βεβαίως. Η παρατήρησή σας είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Εμείς το ζήσαμε και παλιότερα, όπως τα αναφέρατε. Το ζήσαμε ακόμα και το 2017, όταν ήρθαν 212.000 συμπολίτες μας να στηρίξουν την προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου φορέα της κεντροαριστεράς τότε. Με μια πολύ μεγάλη κίνηση την οποία έκανε η ΦΟΦΗ γεννηματά, βάζοντας στο τραπέζι τρία διαφορετικά κόμματα, 6-7 διαφορετικές προσωπικότητες. Κοιτάξτε να δείτε, η παράταξη, η δικιά μας, ήταν πάντοτε πρωτοπόρα παράταξη. Και εδώ ένα κομμάτι της δικιάς μου ατζέντας είναι ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσει η παράταξη στη νέα εποχή. Χρειάζονται αυτιά τα οποία θα ακούν τα μέλη της παράταξης. Χρειάζεται ενεργή συμμετοχή όσων ανθρώπων έρθουν να ψηφίσουν και στις 5 Δεκέμβρη και στις 12 Δεκέμβρη. Με ένα θεσμικό κόμμα, το οποίο σε κρίσιμα ζητήματα, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε κόμματα του εξωτερικού, παίρνει αποφάσεις με βάση την απόφαση την οποία στέλνουν και αποφασίζουν, με βάση όσους ψηφίζουν, τα μέλη και οι φίλοι της παράταξης. Εμείς πρέπει να δώσουμε φωνή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, και ειδικά σε αυτούς οι οποίοι θα έρθουν να ψηφίσουν και να μας δώσουν τη δύναμη να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Ειδικά να σας πω ότι για τους 7.000 τους οποίους ανέφερα προηγουμένως και οι οποίοι υπέγραψαν για την υποψηφιότητά μου, εγώ είμαι ήδη σε μια διαδικασία επαφής μαζί τους, γιατί μαζί με αυτούς θέλω να καθορίσω τις τομές, τις ρήξεις, αν θέλετε τις συγκρούσεις, αλλά και το σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Μαζί με τους πολίτες πρέπει να διαμορφώνουμε την πολιτική μας, όχι χώρια από αυτούς. Και η διαδικασία για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξεκινάει από χαμηλά, να φτάνει ψηλά και να προχωράει μπροστά. Η δικιά μου υποψηφιότητα είναι μια υποψηφιότητα η οποία, ξέρετε, θέλει να σηματοδοτήσει και την ενότητα της παράταξης και την ανανέωσή της, αλλά και τη διεύρυνσή της. Πρέπει να αυξήσουμε τα ποσοστά της και αυτό το κοινωνικό ενδιαφέρον το οποίο αντιλαμβανόμαστε τις τελευταίες ημέρες να μετατραπεί πολύ γρήγορα σε εκλογικό ενδιαφέρον για να γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές του πολιτικού σκηνικού. Η συζήτηση θα μπορούσε να είναι ανεξάρτητη. Καταλαβαίνετε ότι το Δελτίο Ειδήσεων έχει πολύ πιο πεπερασμένους χρόνους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια στον αγώνα και κυρίως για την κοινή προσπάθεια που κάνετε στο κίνημα αλλαγής. Να είστε καλά. Είστε καλά. Εμείς να περάσουμε τώρα, συνεχίζοντας στο πολιτικό περιβάλλον, στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος από τις Βρυξέλλες, όπου πρωταγωνίστησε στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρέθηκε στο Λαύριο. Ο Πρωθυπουργός, μερικές ώρες πριν την έναρξη της εσωκομματικής διαδικασίας στη Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα έχει αύριο εκλογές σε εσωκομματικό επίπεδο, μίλησε, περιέγραψε το όραμά του για το πώς σκέφτεται τη Νέα Δημοκρατία και τη χώρα την επόμενη μέρα. Ενώ στο Λαύριο, το οποίο επισκέφτηκε την περιοχή της Ανατολικής Αττικής, είχε την ευκαιρία να μιλήσει και για μια καινοτόμο ελληνική επιχείρηση, η οποία ήταν ένα υπόδειγμα για το πώς μπορούμε να κινηθούμε στο μέλλον. Στο περιθώριο της διεθνούς κινητικότητας, την οποία αναπτύσσει για την αποτελεσματικότερη προώθηση των εθνικών διεκδικήσεων και την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση της χώρας στην τρέχουσα συγκυρία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στρέφει την προσοχή του και στο εσωκομματικό μέτωπο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν ως κυβέρνηση να δουλεύουμε νυχθημερών για να βελτιώνουμε τη ζωή όλων των πολιτών. Θα αποκρούσουμε με όλη τη δύναμη των επιχειρημάτων μας το τοξικό κλίμα το οποίο κάποιοι προσπαθούν και σήμερα να διαμορφώσουν, πιστεύοντας ότι η Ελλάδα του 2021 είναι η Ελλάδα του 2011. Σας ζητώ να πούμε όχι σε όλους αυτούς τους νέους διχασμούς. Ενωμένοι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν έχουμε να κερδίσουμε πολλά πράγματα ως χώρα όταν διχαζόμαστε, όταν αυξάνουμε υπέρμετρα τη θερμοκρασία του πολιτικού διαλόγου.
Για τη Νέα Δημοκρατία, άλλωστε, οι ισοκομματικές αρχαιρεσίες έχουν αυξημένη σημασία, καθώς διατηρούν ζωηρή τη σχέση του κομματικού μηχανισμού με την κοινωνία και διευκολύνουν την ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού. Από το Λαύριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα αυτοπεποίθησης, προσδοκώντας τη συμμετοχή 135.000 μελών της παράταξης στις ισοκομματικές εκλογές, με το 30% να συνιστούν νέα μέλη που ήρθαν κοντά στη Νέα Δημοκρατία στα χρόνια που ακολούθησαν την εκλογή του σημερινού Πρωθυπουργού στην ηγεσία της. Είναι μια γιορτή δημοκρατίας για τη Νέα Δημοκρατία. Οργανώνουμε μετά την περιπέτεια του COVID τις εσωκομματικές μας εκλογές 135.000 εγγεγραμμένα μέλη. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν είναι απλά το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα, είναι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν παρέλειψε να σταθεί στο γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, στη σκιά και τη συρρήκνωση της εκλογικής απήχησης του CDU στις πρόσφατες εκλογικές Γερμανίας, προσθέτοντας παράλληλα ότι η γαλάζια παράταξη επιδιώκει στρατηγικά να ανανεώνει τη σχέση εμπιστοσύνης με πληθυντικές κοινωνικές ομάδες, ανταποκρινόμενες στις προκλήσεις και τις προτεραιότητες κάθε εποχής. Ιδιαίτερη σημασία και σημειολογία ήταν η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, με την επισήμανση ότι η Νέα Δημοκρατία θα κρατήσει πάντα ζωντανές και επίκαιρες τις αξίες της, με σημείο αναφορά στον ιδρυτή της. Ενώ επισήμανε ότι σε αντίθεση με άλλα κόμματα, όπου τσακώνονται οι συνιστώσεις για να τα βρουν στα ποσοστά των συνεδρίων, η γαλάζια παράταξη είναι ενωμένη και ισχυρή. Εδώ πέρα, στο Λαύριο, είναι καλύτερη απόδειξη ότι η Ελλάδα αλλάζει, στηρίζοντας την υγιή επιχειρηματικότητα, μειώνοντας τους φόρους για όλους τους Έλληνες, για όλες τις Ελληνίδες. Ήμασταν απολύτως συνεπείς στη δέσμευση την οποία δώσαμε, ότι θα επιστρέψουμε στη μεσαία τάξη αυτά που τις πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είπαμε και το κάνουμε πράξη. Στο Λαύριο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε ακόμη το ναυπηγείο Ελληνικής Εταιρείας Κατασκευής και Εμπορίας Σκαφών Αναψυχής και Ναυτιλιακών Ειδών, μιλώντας για μια καινοτόμα πρωτοβουλία που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει, στηρίζοντας την υγιή επιχειρηματικότητα, μειώνοντας τους φόρους για κάθε πολίτη και επιστρέφοντας στη μεσαία τάξη όσα έχασε την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μέτωπο της πανδημίας, τώρα η ΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα 3.199 κρούσματα κορονοϊού, 712 εκ των οποίων εντοπίστηκαν στην Αττική και 551 στη Θεσσαλονίκη. 43 συνάνθρωποι μας έχασαν τη μάχη για τη ζωή, ενώ 353 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, εκ των οποίων οι 310 είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. Ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας αναφέρθηκε σήμερα στο ένα πλαίσιο παρεμβάσεων από την πλευρά της κυβέρνησης σε μια προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου να ανασχέσει τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την έκρηξη της ενέργειας σε διεθνές επίπεδο. Ο κ. Κρέκας ανακοίνωσε μεταξύ άλλων τη δημιουργία τετραψήφιου αριθμού SOS ενεργειακής αλληλεγγύης για την επανασύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ώστε κανένα ευάλωτο νοικοκυριό να μην μείνει χωρίς θέρμανση τις δύσκολες ημέρες του χειμώνα που έρχονται. Ο Υπουργός Ενέργειας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετες προθετικές παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο το επόμενο διάστημα. Ανακοινώσαμε ότι δημιουργούμε έναν τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμό SOS, έπαιρνης ανάγκης, ναι, ενεργειακής αλληλεγγύης, το έχουμε ονομάσει, ώστε το νοικοκυριό το οποίο δεν μπορεί να θερμαθεί τις πολύ κρύες μέρες του χειμώνα θα καλεί αυτόν τον αριθμό και άμεσα θα κινητοποιείται μια διαδικασία και θα προστρέχουν τις αμέσως επόμενες ώρες να επανασυνδέσουν αυτούς οι οποίοι πραγματικά έχουν απόλυτη αδυναμία να πληρώσουν το λογαριασμό της ενέργειας. Καλωσορίζουμε στο δελτίο μας τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο της Ένωσης Επιμελητηρίων, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε σε σχέση και με τις εξαγγελίες του κυρίου Σκρέκα. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ζείτε την αγορά, ζείτε πάρα πολλά χρόνια τις επιχειρήσεις. Έχουμε ακούσει και πάρα πολλές φορές την επιχειρηματολογία σας για τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Πρέπει να ανησυχούμε λίγο παραπάνω μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Πούτιν? Κύριε Οικονομίδη, τα μέτρα είναι σημαντικά, αλλά επιτρέψτε μου, δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο για τις επιχειρήσεις. Ασφαλώς και η στήριξη των νοικοκυριών είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας, αλλά νομίζω είναι εμφανές σε όλους μας ότι όταν έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά, που φτάνει από 50% στα καύσιμα μέχρι 200% στο φυσικό αέριο, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε και αυξήσεις των τιμών. Την ίδια στιγμή έχουμε αυξήσεις στις πρώτες ύλες και στα ναύλα. Άρα, εγώ θα σας πω τις προτάσεις που κάναμε στην κυβέρνηση και πιστεύω πραγματικά ότι κάποια στιγμή θα γίνουν αποδεκτές, γιατί το πρόβλημα που υπάρχει στις ανατιμήσεις είναι παγκόσμιο. Τα μέτρα αλλάζουν σε κάθε περιοχή, σε κάθε χώρα. Τότε είδαμε λοιπόν στην κυβέρνηση ότι θέλουμε ο ΦΠΑ από το 2013 να πάει στο 6% το καλάθι της προκυράς, έτσι ώστε ο
μέσος καταναλωτής να έχει χρήματα να καταναλώσει αλλού, αλλά και βέβαια και ηθικά, γιατί δεν θα μπορέσει να τα περισσέψει. Το δεύτερο μέτρο που προτείναμε είναι να μην υπάρξει ο αναλογικός πόρος αύξησης που υπάρχει στα καύσιμα, επειδή ακριβώς είναι αναλογικός, δεν θα χάσει λεφτά το κράτος, γιατί είχε υπολογίσει στην παλιά τιμή των καυσίμων. Το τρίτο μέτρο που είπαμε είναι, όπως έκανε η Ιταλία και η Ισπανία, ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του ρεύματος, η πολιτεία να το πάρει πάνω της, έτσι ώστε να μην έχουμε ανατιμήσεις. Και τέλος, οι φόροι που υπήρχαν στη διάρκεια των μνημονίων μπορούν να βγουν από το φόρο στο καφέ μέχρι το φόρο επιδηρεύματος και από τον φόρο αλληλεγγύης. Πρέπει να σας πω ότι με τα σημερινά δεδομένα, όποια προσπάθεια της κυβέρνησης γίνεται και δεν έχει στήριξη σε επιχειρήσεις, αυτό που θα γλιτώσουν τα γεωργικά από το πετρέλαιο θα το πληρώσουν στο καλά της οικογένειας και στα είδη πρώτης ανάγκης. Και επειδή ολοκληρώνει το χρόνο του Δελτίου, μια ερώτηση εκτίμησή σας. Θεωρείτε ότι θα τραβήξει αρκετά εις βάθος χρόνου όλο αυτό, η κρίση? Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω τι λέει η Κομισιόν. Η Κομισιόν ισχυρίζεται ότι αυτή η κρίση θέλει τουλάχιστον ένα εξάμηνο να ξεπεραστεί, που σημαίνει φτάνουμε μέχρι τον Απρίλιο του 2022, αλλά δεν είναι κάτι παροδικό και θα πρέπει να δούμε άμεσα τους τρόπους που δεν θα φτάσουμε στο σημείο ο καταναλωτής να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Δεν είναι μια πρόσχερη κατάσταση, γιατί ξέρετε ότι το παγκόσμιο θέμα που υπάρχει είναι μεγάλη ζήτηση και μικρή προσφορά. Αυτό δεν ξεπηγαίνεται από μια μέρα στην άλλη. Σα λέω μόνο το φαινόμενο που υπάρχει στον χώρο τη αυτοκινητοβιομηχανία, όπου θέλουν να πουληθούν 10.500.000 αυτοκίνητα, δεν είναι έτοιμα τα τσιπάκια που το έχουν ακούσει, με αποτέλεσμα μόνο η αυτοκινητοβιομηχανία να έχει ζημιά 180 δισεκατομμυρίων. Φανταστείτε σε ανάλογα μεγέθη, το ίδιο συμβαίνει παντού. Είναι μια κρίση που θα κρατήσει. Πιστεύω ακράδαντα ότι η κυβέρνηση σύντομα θα πάρει μέτρα, γιατί η καταστροφή δεν θα είναι μόνο για τις επιχείρησεις, αλλά θα είναι και για τον καταναλωτή. Και εκτιμώ ότι στο άμεσο μέλλον, από τις επαφές που είχαμε τους υπουργούς, θα ακούσουμε ανακοινώσεις πάνω στη λογική που προανέφερα. Ας ελπίζουμε στο καλύτερο για όλους μας. Λοιπόν, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της συμμετοχής στο δελτίο μας. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από την ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Ακολουθεί εκπομπή Αντιπαραθέσεις με τον Κώστα Χαρδαβέλα. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.